Να δούμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες φωτίζουν ακόμη περισσότερο αυτή την τόσο σκοτεινή ιστορία. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα. Ε, να πούμε ότι έρχεται στο φω το Open να αποκαλύπτει μια κατάθεση γιατρού μέσα από το παιδόν τη στιγμή ε, που η 33χρονη μαθαίνει πω η 9χρονη Τζορτζίνα είναι πλέον νεκρή. Όπω περιγράφει λοιπόν στην κατάθεσή του, η αντίδρασή τη είναι τόσο περίεργη, μένει απαθή, ψύχρεμη, δεν έκλαψε καθόλου. Ε, πάμε να το διαβάσουμε ακριβώ τι λέει. Όταν έβγαινε έξω, μου έκανε εντύπωση ότι ήταν ψύχρεμη, απαθή και δεν έκλαψε καθόλου. Η αντίδρασή τη δεν ήταν καθόλου φυσιολογική για μία μάνα που τη ανακοίνωναν το θάνατο του παιδιού τη. Αυτό που με σώκαρε περισσότερο ήταν η αγωνία τη να μεταφερθεί η του παιδιού στην πάτρα για να γίνει εκεί η νεκροτομή, κάτι που ζητούσε επίμονα. Μάλιστα, αντί να επικοινωνήσει με το σύζυγό της ή συγγενής της για να τους ενημερώσει για το θάνατο του παιδιού, πήρε τηλέφωνο ο ιατροδικαστή στην Πάτρα προκειμένου να γίνει εκεί η νεκροψία νεκροτομή. Μάλιστα, μας έδινε το τηλέφωνο και μας παρότρινε να μιλήσουμε με τον ιατροδικαστή, κάτι που αρνηθήκαμε γιατί το πρωτόκολλο μα υποδεικνύει να ενημερώσουμε την αστυνομία. Αυτή λοιπόν είναι η κατάθεση του γιατρού. Ενώ λίγο μετά. Αμέσω έρχεται... μετά το συμβάν, δηλαδή αμέσω μετά το κακό που συνέβη στο 9χρονο παιδάκι, τέλο ε, Ιανουαρίου φέτο. Τέλο Ιανουαρίου, ε, βλέπουμε μία μητέρα η οποία το μόνο που θέλει να πάρει τηλέφωνο του ιατροδικαστή στην Πάτρα για να εξετάσει το παιδί. Ε, και πάμε αμέσως μετά στο διάλογο, γιατί μετά η κατάθεση του γιατρού mm -hmm. έχουμε και τον διάλογο του γιατρού με την κατηγορούμενη, η οποία συνεχίζει να επιμένει για τον ιατροδικαστή και συγκεκριμένα λέει «Πάρτε να μιλήσετε με τον ιατροδικαστή της Πάτρας, είναι στο τηλέφωνο». Και ο γιατρός απαντά «Εμείς δεν έχουμε λόγο να μιλήσουμε με κανέναν, μόνο με την αστυνομία θα μιλήσουμε όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις». Με την 33χρονη τριά, να απαντά «Να το πάτε στην Πάτρα για να γίνει η νεκροτομή. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλε αυτέ τι μέρε που έρχονται ψηφίδα-ψηφίδα πληροφορίε για αυτή την ιστορία και προφανώ το επόμενο διάστημα θα μάθουμε κι άλλα και θα δούμε κι άλλα, και φιόλο είναι να καταλάβουμε το γιατί. Υπάρχει απάντηση σε αυτό το γιατί. Να μάθουμε τουλάχιστον τι ακριβώ έχει γίνει και πώ έγινε και τι έγινε και στα άλλα τα παιδιά. Μιλάμε πάντα για μια κατηγορούμενη αυτή τη στιγμή. Το δικαστήριο θα αποφασίσει τι και πώ. Αλλά πραγματικά κάθε στοιχείο που έρχεται μα σοκάρει ακόμη περισσότερο. Δεν μπορεί μια μάνα, ένα γονιό που έχει χάσει. Ένα παιδί, δεύτερο παιδί, τρίτο παιδί. Να έχει ναι. αυτή τη στάση, δεν ξέρω, το θεωρώ αδιανόητο. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.